Τα συλληπιτήρια στις οικογένειες των εκλοιπόντων, τα οποία μετέφερα και από τη Βουλή. Κατά δεύτερον, θέλω να συγχαρώ και να ευχαριστήσω τους συναδέρφους για την δημοκρατική εικόνα, ευπρέπεια και ήθος που δείξαμε κατά τη διάρκεια αυτών των τριών ιστορικών πράγματι εκλογών, ψηφοφοριών για την ανάδειξη του Προέδρου της Δημοκρατίας. Και θέλω να ευχαριστήσω δημόσια και τους εργαζόμενους και υπαλλήλους της Ελληνικής Βουλής και τη Φρουρά και τους δημοσιογράφους και εσάς όλους που ανταποκριθήκατε και συμβάλατε ώστε να υπάρχει μια καλή θετική εικόνα επιτέλους και της Βουλής αυτές τις ιστορικές κρίσιμες ώρες. Η ψηφοφορία, όπως όλοι ξέρουμε, είχε το αποτέλεσμα που ανακοινώθηκε και που ενημέρωσα και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Θεσμικά θα ήθελα να σας πω ότι θα συνέλθει το Υπουργικό Συμβούλιο, όπως γνωρίζετε. Ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και οι εκλογές προσδιορίζονται για τις 25 Ιανουαρίου. Και αμέσως μετά, όπως γνωρίζετε, θα συγκληθεί η Βουλή, θα εκλέξει Πρόεδρο με τις τρεις ψηφοφορίες όπως ορίζει το Σύνταγμα και θα προσπαθήσει να δώσει κυβέρνηση. Τώρα, ως στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, ως βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, της Β' Αθηνών, θέλω να σας πω ότι καταρχήν οι εκλογές είναι πάντα καλοδεχούμενες και είναι